Έμαθα ότι είσαι πολυλογάς. Είμαι, γι' αυτό πληρώνω μάλιστα. Ναι, και ήρθα εδώ να σε κοντράρω, στην έδρα σου. Αλλά είσαι στην έδρα μου διαδικτυακά, οπότε διάλεξε εσύ σαν φιλοξενούμενος. Λοιπόν, έχουμε εδώ 4 χαρτάκια. Είσαι έτοιμος. Μην το δεις, κάντο σαν Ινφαντίνο. Κάντε μου, δείξτε μου σε μένα να το πω εγώ. Ladies and gentlemen. Καλώς ορίσατε στα Football Debates. Την εκπομπή που αδέρφια μαλώνουν μεταξύ τους, πατεράδες αποκληρώνουν τα παιδιά τους και οι καλύτεροι φίλοι γίνονται χειρότεροι εχθροί. Το παιχνίδι έχει ως εξής. Ένα μπολ περιέχει ένα σύνολο από χαρτιά, με κάθε χαρτί να αφορά ένα δίλημα που διχάζει σταθερά την ποδοσφαιρική κοινότητα. Ας πούμε το κλασικό Ronaldo vs Messi. Από αυτό το μπολ προκύπτει το debate του κάθε επεισοδίου. Κάπου εκεί έρχεται το δεύτερο μπολ, το οποίο αφορά την πλευρά που θα κληθεί να υποστηρίξει ο κάθε παίχτης στο debate. Για παράδειγμα, αν ο καλεσμένος τύχει το χαρτάκι με τον Ρονάλντο, θα επιχειρηματολογήσει για αυτόν ανεξάρτητα από το τι πιστεύει πραγματικά. Κάθε παίχτης έχει 3 λεπτά για να δομήσει το λόγο του, ενώ στη φάση του debate έχει 3 μονόλεπτα για να επιχειρηματολογήσει. Ο νικητής, αυτόν, θα τον αναδείξετε εσείς στα σχόλια. Το έχουμε? Πάμε να μαλώσουμε. Ελληνικό ποδόσφαιρο versus ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα εγώ διαλέγω ποιος θα έχει την κάθε πλευρά. Για να σε δω. Διάλεξε ό,τι και να βγάλεις, χαλάλη σου, ρε Μιλία. Τι προτιμάς εσύ? Δεν θα σου πω. Για να μην σου δώσω πάτημα για τα δικά σου επιχειρήματα, απλά αυτό που θα ανοίξεις είναι και το δικό σου, έτσι. Ναι. Για να δούμε. Ευρώπη. Ευρωπαϊκό. Δεν θα παίξω κοντρά ρόλο. Εντάξει, οκ. Okay. Έχεις το δύσκολο, έχεις τη δύσκολη δουλειά. Έχω τη δύσκολη αποστολή, αλλά είναι συνάμα πολύ εύκολη, ρε φίλε. Έχω 1000 επιχειρήματα. Για ξεκινάμε. Χορηγός του σημερινού debate είναι η Wolt. Με αφορμή την επικείμενη Black Friday, μέσα από την εφαρμογή της Wolt και πέρα από τις παραδοσιακές παραγγελίες που μπορείς να κάνεις, βλέπε φαγητό, καφέ, ακόμη και σούπερ μάρκετ, μπορείς να παραγγείλεις στην πόρτα του σπιτιού σου και ένα PlayStation 5. Πιο συγκεκριμένα, αν μπείτε στην εφαρμογή της Wolt και δείτε τα αρχικά banner, θα δείτε μια προσφορά Black Friday κοτσόβολους για παράδειγμα, και αν μπείτε μέσα στο κατάστημα του κοτσόβολου, μπορείτε να βρείτε ακουστικά για το κινητό σας, φορτιστή για το κινητό σας, ένα PlayStation 5, πληκτρολόγια, ποντίκια, ακόμη και κινητά. Παράλληλα, Black Friday προσφορές μπορείτε να βρείτε πέρα από καταστήματα όπως ο Κοτσόβολος και για τα σούπερ μάρκετ με τα οποία συνεργάζεται η Wolt. Εννοείται πως συνεχίζει να ισχύει η προσφορά για τις νέες εγγραφές. Συγκεκριμένα, αν αυτές χρησιμοποιήσουν τον κωδικό Emilius, έχουν 6 ευρώ συνολική έκπτωση στις 3 πρώτες παραγγελίες. 2 συν 2 συν 2 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Wolt για τη συνεργασία. Συνεχίζουμε στο debate. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σου λέει ο Emilius, VS ελληνικό. Και εγώ παίρνω τώρα το ελληνικό. Γελάει ο κόσμος. Και επειδή άμα συνεχίσω να φλιαρώ, δεν θα γράψω τίποτα και δεν θα επιχειρηματολογήσω και έχω τον χρόνο εδώ αμήλυπτο, ξεκινάμε από τα βασικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γράφω κατά σειρά. Κούγιας. Μπέος. Κάτσε εδώ να τα... Πού να του βρει αυτή. Ένα Ιφαντίνο έχει να μου πει. Ένα Ιφαντίνο. Κομπότης. Τσίλι καφενείο. Τη Δευτέρα. Μετά το... δεν είναι, παιδιά. Λοιπόν, περίμενε. Παιδιά, τώρα χωρίς πλάκα. Πώς θα παίξω μαζί του. Θα μου πει ο Εμίλιος, γεμάτα γήπεδα, αλλά θα του πω άσε τις φλωριές, defense, NBA το έχετε κάνει, έτσι, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ελαδάρα, πυρσούς, καπνογόνα, όλοι χέρια, στραβοστόμιδες, άρα τον κερδίζω και στην κερκίδα ακόμα και με άδεια γήπεδα. Το κάνω το τίκ αυτό. Έχουμε το cut το οποίο είναι against στο modern football. Αυτό που και καλά να είχαμε να λέγαμε, να συμμορφωθούμε με τα παιδιά της UEFA, τους γραβατάκηδες. Όχι, θα είμαστε cut Δευτέρα, θα πάμε στο καφενείο και θα μιλήσουμε 5 λεπτά για μπάλα. Αυτοί είμαστε. Θα μου πει ποιότητα. Εδώ πρέπει λίγο να το ζυγίσω. Θα μου πει εμείς έχουμε παιχταράδες. Ναι, αλλά και εμείς μπορούμε να βγάλουμε παιχταράδες με το νου μας, βέβαια. Με την πρώτη αγωνιστική έρχονται, βάζουν κανένα 5 γκολ και τους πουλάμε 15 εκατομμύρια. Με το νου μας, βέβαια, όλα αυτά, έτσι. Είναι όλα οργανωμένα, δομημένα σωστά. Ναι, είναι δομημένα σωστά, αλλά το θέμα είναι να είναι λάθος. Να είναι λάθος. Διότι πώς θα δουλέψουν οι αθλητικοί δικαστές. Αυτοί δεν έχουν τέτοια. Ένα κάστρο πα στο τέλος και σε γυρίζουν πίσω την απόφαση. Εμείς το κρατάμε κάνα 2-3 μήνες. Έχουμε τζέζο μεταξύ μας. Έχουν αφαίρεση βαθμών. Και καλά τιμωρούν τη City, η οποία τα έχει ρημάξει όλα. Παίρνει με τα πετροδόλαρα. Ενώ εδώ μπάπο πέλεκης. Λέμε τώρα. Και στην τελική, ρε παιδιά, αφού αυτό δεν έχουμε, που γουστάρουμε. Έχουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό που θέλουμε όλοι μας τέλος πάντων. Τι θες, τέλος ο χρόνος. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Το τι είναι προφανές, ας πούμε, είναι ξεκάθαρο. Έτσι, μιλάμε τώρα ότι θα υποστηρίξω την εύκολη, έχω την εύκολη λύση. Η μπάλα είναι καθαρά στο γήπεδο του Νίκου και εξαρτάται από τον ίδιο και το level γραφικότητα το οποίο θα επιδείξει και το σθένος που θα έχει από το ποιος θα νικήσει στο debate. Τώρα βγάζω όλο το βάρος από πάνω μου και αφού το έβγαλα, πάμε. Ξεκάθαρα, το πρώτο προφανές επιχείρημα είναι το επίπεδο των ομάδων και επίπεδο ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξω παραπάνω αυτό το κομμάτι. Επίσης, έχουμε τα άδεια γήπεδα στην Ελλάδα εναντίον των γεμάτων γηπέδων όσο επιτοπλίστων τουλάχιστον στο εξωτερικό. Μετά πάμε στο γηπεδικό experience.
παιδί μου, όποιος έχει βρεθεί σε ένα μάτσο στο εξωτερικό το καταλαβαίνει. Ωραία. Δεν είναι μόνο το επίπεδο του αγωνιστικού, είναι και το εξωαγωνιστικό. Δηλαδή, πας στο γήπεδο, θες η ατμόσφαιρα, θες τα μαγαζιά έξω από το γήπεδο, θες όλο αυτό, όλη η συνθήκη που υπάρχει είναι κλάση ανώτερη προφανώς από τα ελληνικά γήπεδα που εκεί πας για το 90 λεπτό, πας εκεί για τα καντήλια σου και μέχρι εκεί. Τώρα το θέμα είναι στο αντεπιχείρημα της γραφικότητας. Δηλαδή, αυτός προφανώς θα το πάει σε εξωαγωνιστικό επίπεδο και θα πει ότι ναι, αλλά η Super League σου προσφέρει πόσα άλλα που δεν σου προσφέρει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όλο το εξαγωνιστικό κομμάτι, τα παρασκήνια και αυτά. Τότε, Νίκο, θα φωνάξουμε τον Ατζούν να κάνει μια σαπουνόπερα. Εντάξει. Θα φωνάξω λοιπόν τον Ατζούν να κάνει μια σαπουνόπερα, γιατί γι' αυτό όντως μπορεί να είμαστε καλοί. Για ποδόσφαιρο δεν είμαστε σίγουρα. Ένα πολύ ωραίο επιχείρημα είναι το πάω στο σοβαρό, δηλαδή θα το πάει στο χαβαλέ. Οπότε εγώ θα παίξω το χαρτί να το ισορροπήσω λέγοντας κάτι σοβαρό. Οκ, θες καλτήλα, θες την περιρροή ατμόσφαιρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οκ, καλό, γελάμε, αλλά δυστυχώς φέρνει και πιο σοβαρά αποτελέσματα όπως είναι η βία. Και τέτοια σκηνικά η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς είναι πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τέλος θα βάλω ένα που εμένα προσωπικά με εκνευρίζει πάρα πολύ. Το οποίο είναι τα λέιζερ και υπάρχουν στα ελληνικά γήπεδα. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτούς που τα χρησιμοποιούν είναι κάτι το οποίο με ξενερώνει πάρα πολύ και δεν το βλέπουμε καθόλου στο εξωτερικό. Οπότε βάζω και τα λέιζερ έτσι σαν ένα επιχείρημα της τελευταίας στιγμής και ολοκληρώνω την επιχειρηματολογία μου. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσω εγώ. Πάρε μπάλα, εγώ δίνω σέντρα πάντοτε στον αντίπαλο εδώ στο γήπεδό μου. Σ' ακούω. Άρα πάλι θες να έχεις το προβάδισμα εδώ. Όχι, πάρε μπάλα, εσύ ξεκίνα. Ωραία, την επίθεση. Δεν φοβάμαι καθόλου. Παρακαλώ το χρονόμετρο μου. Μια χαρά καθόμαστε εδώ πέρα στο στούντιο και βλέπω κούπες. Όπα. Εδώ έχουμε το λογότυπο της Manchester United και εδώ της Μπαρτσελόνα. Γιατί δεν έχουμε του Πανετολικού, του Βόλου, της Λαμίας. Μήπως... Είσαι φιλοξενούμενος. Α, γι' αυτό. Μήπως γιατί το επίπεδο είναι πολύ ανώτερο και προφανώς ισχύει αυτό, έτσι. Στο Champions League βλέπεις τα τελευταία στάδια να φτάνουν ομάδες ευρωπαϊκές. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δικαιώματα Premier League, ένα δισεκατομμύριο, ξέρω εγώ, για 4 χρόνια. Μιλάμε για συμβόλαια τρομερά. Το επίπεδο των ποδοσφαιριστών, δηλαδή, έχεις γιο, καλή ώρα, μια χαρά, γερός να είναι. Ποιον έχει πρότυπο? Δεν έχει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, έχει τον ξένο. Καλά, αυτός... ξένοι έρχονται και εδώ. Περίμενε. Κάτσε. Ένα λεπτό. Α, εγώ δεν βάζω κύχα, Ναι, τον Εμπαπέ έχει, τον Νεϊμάρ, τον Μέση, τον Ρονάλντο. Προφανώς αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που γράφουν τη δικιά τους ιστορία. Επομένως, το επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν συγκρίνεται καν. Θα ξεκινήσω εδώ και θέλω πραγματικά να γελάσω με αυτό που θα πεις, ώστε μετά να πω και τα δικά μου αντεπιχείρηματα. Λοιπόν, ξεκινάμε πολύ απλά, λιτά και δωρικά. Βάλαμε τις κούπες διότι είσαι φιλοξενούμενος και ήθελα να σε ικανοποιήσω έτσι να δεις ότι είμαι καλός οικοδεσπότης. Ναι. Έτσι, προχωράμε. Μου μίλησες για παίχτες τώρα δισεκατομμυρίων. Έτσι, δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, είναι value for money, δηλαδή αξίζουν οι παίχτες αυτοί 200-300 εκατομμύρια. Στην τελική, αυτοί που γράψαν ιστορία, φίλε μου Εμίλιε, είναι ο Καραγκούνης, ο Κατσουράνης, έτσι. Όλα τα παιδιά της Εθνικής του 2004. Αυτοί γράψαν ιστορία. Δεν γράψαν ακόμα στην Ελλάδα ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι. Τώρα, όσον αφορά τα πρότυπα των νεαρών, μπορεί να έχεις ένα μικρό δίκιο εδώ πέρα, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ρε φίλε, ο μέσος Έλληνας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ταξίδια, αεροπλάνο, αεροπορικά, να πληρώσει. Θα πάει να δει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον Κωνσταντέλια, έτσι. Θα πάει να δει τον Αλεξανδρόπουλο. Θα πάει να δει τα ελληνάκια τα οποία τα αγαπάει. Ούτως ή άλλως και εσύ ποδοσφαιριστής είσαι, Έλληνας είσαι. Από τα σπλάχνα μας βγαίνεις και εσύ, ρε φίλε. Έτσι, ναι. Δηλαδή, πραγματικά απορώ πως αυτή η ξενομανία σε έχει φάει. Και στην τελική, ωραία γηπεδάκια έχουμε. Και με πρισσούς. Και με καπνογόνα που εσείς δεν θέλετε εκεί στην Ευρώπη. Θέλετε αυτά τα πλακάτ, θέλετε. Λοιπόν, ελληνικό. Θα τέλος. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το κομπλιμέντο ότι είμαι ποδοσφαιριστής. Δεν μου το έχει πει ποτέ κανείς στη ζωή μου. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, μιλάς για γήπεδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάς μάλλον για τα άδεια γήπεδα, γιατί ακόμα και στις μεγάλες ομάδες πλέον είναι πάρα πολλά τα μάτς τα οποία δεν βλέπουμε ούτε το μισό γήπεδο να είναι γεμάτο. Προφανώς αυτό δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τα γεμάτα ευρωπαϊκά γήπεδα που μεταξύ μας τώρα. Πάλι για το γιο σου θα αναφερθώ. Εσύ, άμα θες να δείξει κάτι στο γιο σου, θα τον πας στο Old Trafford, θα τον πας στο Anfield, θα τον πας στην Bundesliga που εκεί υπάρχει λαϊκή βάση των οπαδών που στηρίζουν τις ομάδες τους. Θα τον πας μέχρι και στη Serie A που και εκεί που δεν είναι γεμάτα, πάλι τουλάχιστον τα 3/4 θα είναι γεμάτο ρε παιδί μου το γήπεδο. Τώρα, Κωνσταντέλιας που λένε. Ιωαννίδης που λένε, τρομεροί ποδοσφαιριστές που έχουν όνειρο να παίξουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ρε Νικόλα. Στην Ευρώπη θέλουν να πάνε να παίξουν και αυτοί. Και όταν σκάει μια πρόταση που είναι λίγο παραπάνω το φυσιολογικό, αμάν κάνουμε όλες οι ελληνικές ομάδες να τους δώσουμε και να τσεπώσουμε τα λεφτά. Γιατί το προϊόν του εξωτερικού είναι πάρα πολύ ανώτερο. Και στο τέλος της ημέρας είναι και όλο το experience που περιβάλλει το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό. Δηλαδή είναι. Η κατάσταση στο γήπεδο είναι η κατάσταση εκτός από το γήπεδο. Καλά είναι τα καπνογόνα. Ευχαριστούμε.
είπε την κατάλληλη λέξη experience, εμπειρία. Φίλε, come to Greece για να τη βρει. Λοιπόν, την εμπειρία μπορεί να ζει εδώ στην Ελλάδα, έτσι δεν μιλάω για τα ελληνικά νησιά. Στα γήπεδα, έτσι. Κομπό τη αρένα, έτσι. Πα να δει τον Κούγια, τον Μπέο, έτσι. Να δει πώ φτιάχνουν τι ακαδημίε. Τέλο πάντων, ναι. Τέλο πάντων, πώ οργανώνουν μια ομάδα, τον νου που σου βόλω από το πουθενά. Και βγαίνουν από τα σπλάχνα παίχτε όπω ο Κωνσταντέλια, ο Ιωαννίδη. Είναι εμπειρία το ελληνικό πρωτάθλημα. Καταρχάς έχουν στην Ευρώπη τσίλι καφενείο. Ε. Την επόμενη μέρα στην Ευρώπη μιλάνε μόνο για ποδόσφαιρο. Εμείς τα πιάνουμε όλα. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για τους διαιτητές, μιλάμε για την ΚΕΔ, μιλάμε για τους δικαστές. Πού να τα βρεις αυτά, Σιρε Μίλε, τώρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όλα τυποποιημένα, τακτοποιημένα. Το μόνο που είμαι να δούμε είναι το defense. Να το κάνουμε NBA εντελώς το όλο θέμα και να ξενερώσουμε εντελώς. Λοιπόν, Ελλαδάρα, δεν πετάμε και μπάλες μέσα ενίοτε. Αυτά δεν μπορείτε να τα δεις στο εξωτερικό. Και άμα γίνουνε, δεν τα καταγράφει κάμερα, τα έρχονται οι steward, security, φλωριές κοινώς, έτσι, φλωριές. Δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που λέω, έτσι να ξέρετε. Δυστυχώς στεναχωριέμαι πάρα πολύ, επειδή ξέρω τα ενδιαφέροντά σου, σε βλέπω σε ένα τόσο κόντρα ρόλο και με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Πάντως, καλά τα αναφέρεις όλα αυτά για τα εξωαγωνιστικά που περιβάλλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ, έχουν πάρα πολύ πλάκα. Σκέφτομαι μάλιστα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο στον Ατζούν, στην Ατζούν Media, να κάνει ένα σύριαλ μια σαπουνόπερα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Να γράψει ένα κάτι, ένα μυθιστόρημα. Να έρθει να το καταγράψει, ρε παιδί μου. Ναι, γι' αυτό να παίξει το Netflix είναι καλό. Αλλά για να βλέπουμε τώρα ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αγαπάμε όλο το άθλημα. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά που περιβάλλουν το υλικό ποδόσφαιρο κάνουν κακό. Και εδώ θα σοβαρέψω πάρα πολύ την κατάσταση, πέρα από την πλάκα τώρα. Και θα πω ότι καλή καλτήλα, καλό το τσίλι καφενείο. Εντάξει, επιστράτευση και 100.000 τραπέζι εκεί πέρα. Ψηφίστε, παιδιά, επίθεση το πήγα εκεί, να ξέρετε. Τέλος πάντων, του επιστράτευσε, εντάξει, μια χαρά. Αλλά όλη αυτή η καλτήλα και όλο αυτό το χιούμορ φέρνουν και δυσάρεστα πράγματα τα οποία αφορούν προφανώς τη βία, η οποία όλο και εμφανίζεται περισσότερο στα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι στο τέλος ημέρας προτιμάμε να έχουμε το υγιές του εξωτερικού παρά όλη αυτή την εγχώρια καλτήλα. Λοιπόν, παίζεις κάτω από τη ζώνη, ανέφερες δύο φορές το γιο μου και ξέρεις ότι το πηγαίνω σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οκ, μπορεί να έχεις ένα μικρό τοσοδούλι δίκιο, λέμε τώρα, σε αυτά που είπες. Αλλά ρε φίλε, τώρα χωρίς πλάκα, μπορείς να διανοηθείς εσύ εδώ σε αυτή την χώρα που ζούμε, την Ελλάδα, να μπει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν το βλέπει κανένας. Κανένας, είναι ακόμα πιο άδεια τα γήπεδα. Τα γήπεδα μας γεμίζουν για αυτόν τον λόγο. Πραγματικά, δηλαδή τα εξωαγωνιστικά, τι έγινε στο δικαστήριο, όλη την εβδομάδα, πώς πήγε λάθος με τον διαιτητή. Είναι στάρ διαιτητές καταρχάς. Είναι στάρ. Δηλαδή, okay, καλό το ποδόσφαιρο, αλλά χωρίς τη γαρνιτούρα αυτή που σου βάζει ο διαιτητής, ο παράγοντας, στο καφενείο να βγει τη Δευτέρα στην εκπομπή ο ακροατής, ο οποίος ξέρει ποδόσφαιρο καλύτερα από τους προπονητές. Ποιος Λουτσέσκου και ποιος Αλμέιδα. Και ποιος, ξέρω, σπάτω, Γιωβάνος, που τον είναι ψηλά. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι κάτι που αφορά τον κόσμο, τον λαουτζίκο. Γι' αυτόν παίζουμε, φίλε Μπαλίτσα. Όχι για τον Ιφαντίνο και για τα πετροδόλαρα που θες να μου εντάξεις. Είναι για τον λαό, τον καφενείο, να πάει να γουστάρει, να βρίσει, να εκτονωθεί. Και αυτά όλα τα δίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι άλλο θες να σου πω? Όπου παιδιά, πώς τα είπε όλα αυτά. Μιλάμε τώρα, είναι εντελώς κόντρα σε όλα μου, έτσι. Εμένα αυτό δεν με αφορά. Ναι. Εγώ έκανα τον εύκολο ρόλο σήμερα, το παραδέχομαι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο νικητής του debate ανακηρύσσεται από τον κόσμο στα σχόλια, οπότε. Έβαλα 100.000 άρμι, επίτηδες τον πέταξα τον στρατό. Είσαι λαϊκής, λίγο λαϊκιστής ήμουνα, ναι, εντάξει, okay, το παραδέχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξένησες. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για άλλη μια φορά, είστε φίλοι και σας αγαπάμε και σας στηρίζουμε και σας παρακολουθούμε. Και καλή επιτυχία στους fighters. Εσάς, ποιος σας έψησε περισσότερο, ο Νίκος Κουλιανός ή ο Εμίλιος? Είστε ελεύθεροι να γράψετε την άποψή σας στα σχόλια. Και πού είστε, επιχειρηματολογήστε κι εσείς λίγο. Δεν θα το κάνουμε μόνο εμείς. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και να αφήσετε την εγγραφή σας στο κανάλι. Θα τα πούμε στο επόμενο.